Κυκλοφοριακό αλαλούμ, όχι σε δρόμο, αλλά σε πεζόδρομο στην καρδιά του Ηρακλείου, με τους κατασματάρχες να γανακτούν και τις απίστευτες καταστάσεις που αντικρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πεζόδρομος. Είναι συνέχεια παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια. Είναι πεζόδρομο στο όνομα, αλλά στην ουσία είναι τη μέρα ένας δρόμος που περνάνε για να πάνε να πιούν καφέ στα λιοντάρια, να παρκάρουν. Περνάνε τα μηχανάκια για να κόψουν δρόμο. Και δεν ξέρω τρόπο θα πηγαίνω, γιατί και ήδη είναι πια πεζόδρομος. Πίσω σε αυτό που βλέπουμε τώρα, περνάει ένα μηχανάκι. Θέλουμε όμως το αυτονόητο, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Να συνομεύεται ο δρόμος για να μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε η νησία μας. Προχθές παραλίγο να πατήσει ένα παιδάκι και ένα μηχανάκι περνούσε. Έβγαινε από το μαγαζί και πέρασε 10 πόντους από το μαγαζί το μηχανάκι τρέχοντας. Πρώτα απ' όλα φταίει ο Δήμος για όλα. Για όλους και για όλα. Έχει καταστρέψει μαγαζιά, έχει καταστρέψει περιουσίες ανθρώπων, έχει καταστρέψει τα πάντα. Εγώ προσωπικά μιλάω ότι πρέπει να σεβαστούν τον πολίτη που του δίνει τα λεφτά. Άρα πρέπει να υλοποιήσει και τα σχέδια τα οποία έπρεπε να έχουν τελειώσει σε 2 μήνες, 1 μήνα. Θα πεις Ελλάδα είμαστε. Ελλάδα είμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι Ελλάδα. Είναι τριτοκοσμικό. Και στη διάρκεια του ρεπορτάζ, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε δεκάδες γιοταχή και δίκυκλα να κυκλοφορούν παράνομα σε πεζόδρομο, όπως και εικόνες παράνομης στάθμευσης με χαρακτηριστική αυτή ενός γιοταχή μπροστά από την είσοδο καταστήματος. Δηλαδή, φεύγει το παιδάκι η μαμά με το καρότσι και είναι επικίνδυνο, προσέξτε. Περνάνε τα μηχανάκια και το έχουν κάνει. Δηλαδή, οι μαμάδες που βγαίνουν από το δικό μου κατάστημα έχουν πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Έτσι, καροτσάκι δεν μπορούμε. Και έρχομαι σήμερα το πρωί και βλέπω και παρκαρισμένο το αμάξι. Παίρνω την τροχέα, ήρθε η τροχέα, πήρε τις πινακίδες, έβαλε την κλίση του, έτσι. Παίρνουμε, μου λέει, δεν έχουμε γερανό να έρθει αυτή τη στιγμή να το... Πάρτε ένα ιδιώτη. Θα πάω να πληρώσω ιδιώτη γερανό για να έρθει να πάρει το αμάξι. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Και από το Δήμο να είναι, απαγορεύεται στον πεζόδρομο πάνω να κυκλοφορούν, να σπάνε με τα πόδια. Δεν υπολογίζουν ούτε παιδάκια μικρά, ούτε τίποτα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γίνει κάποιο ατύχημα. Έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, έχουν κάνει ζημιά σε όλη την αγορά. Και ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να κατέβει κάτω, ούτε να παρκάρει για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Κατασηματάρχες μας περιέγραψαν τους κινδύνους ατυχήματος ή παράσυρση πεζών από γιοταχή που εγκυμονούν στο πεζόδρομο του Σαργυράκη, αλλά και σε άλλους πεζόδρομους και όπως εκτιμούν, η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο με φόντο το απέραντο εργοτάξιο στην καρδιά του Ηρακλείου και την έλλειψη ελεύθερων χώρων στάθμευσης. Ας κοιτάξουν λοιπόν τι πρέπει να κάνουν και αν δεν μπορούν να φτιάξουν, να μην κάνουν τους δήμαρχους. Ούτε τους αντιδήμαρχους. Το θέμα είναι ότι τα παρκαρισμένα δημιουργούν πρόβλημα εκτός από τις ώρες που είμαστε ανοιχτά και τις ώρες που είμαστε κλειστά. Δηλαδή, θες να μπεις στο κατάστημά σου μια στιγμή να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις κάτι, είναι αδύνατον. Το ποτήρι της αγανάκτησης έχει ξεχυλήσει για τους καταστηματάρχες στον πεζόδρομο της Αργυράκη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη αστυνόμευσης.